Οι μάχες για τον προεδρικό θρόνο συνεχίζονται. Εμείς σας καλωσορίζουμε και συνεχίζουμε δυναμικά, αλλά και αμερόληπτα με την παρουσίαση των υποψηφίων με πληροφορίες που βρίσκουμε διαδικτυακά. Guess who's back? Back again. Μαλάς is back. Ναι. Αφού είναι κάτι σπανό, Μαλάς is back. Ο τρίτος φεδεριστής του προεδρικού θρόνου που θα εξετάσουμε σήμερα είναι βετεράνος των προεκλογικών εκστρατιών. Γεννήθηκε στην Αμόχωστο το 1967. Σπούδασε στο καθόλου καπιταλιστικό Λονδίνο, στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, University College of London, αποκτώντας πτυχίο και διδακτορικό στη γενετική. Με σειρά νυφοτροφιών σας παρακαλώ, because he's clever like that. Wow. Σύμφωνα με τη διαδικτυακή μας έρευνα, μέσω της Wikipedia, ο πατέρας του είναι ο Διονύσης Μαλάς, αγωνιστής της ΕΟΚΑ και στενός συνεργάτης του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Εργάστηκε στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, είναι παντρεμένος με την εκπαιδευτικό Ζαχαρούλα Μαλά, με την οποία απέκτησαν 4 παιδιά, εκ των οποίων κανένα δεν έχει γαλάζια μάτια. Ζαχαρούλα, 4, Σταύρος, 5. Fail. Η εμπειρία του στον τομέα της πολιτικής ξεκίνησε το 2011 όταν ανέλαβε Υπουργός Υγείας στην κυβέρνηση του μοναδικού Προέδρου που δεν έβαλε ξανά υποψηφιότητα, του Δημήτρη Χριστόφη. Σημαντικότερα, στις προεδρικές του 2013 κατήλθε ως υποψήφιος υποστηριζόμενος από το ΑΚΕΛ και ναι, πέρασε στο δεύτερο γύρο. Αλλά δεν τα καταφέρε να εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Deja vu. Ο Μαλάς είναι και πάλι ανεξαρτήτως υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2018, πάλι υποστηριζόμενος από το ΑΚΕΛ. Μάλιστα, η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ επέλεξε τον υποψήφιο της χωρίς κανένα κόλλημα και χωρίς να κακοφανίσει Σπάνο και Δημητριάδη, έστω και αν ο Σταύρος μας θέλει σαν wingman του, τον άσο το γιο του ΑΚΕΛ, τον rock'n'roll, τα θέλω όλα, Νίκο Κατσουρίδη. Οι θέσεις του για το Κυπριακό περιστρέφονται γύρω από τη στήριξη της επιδίωξης λύσης της Ζωνικής Δικοινωνικής Ομοσπονδίας, άλλος ΔΔΟ, θέση που χαρακτηρίζεται από άλλους ως ενδοτική και από άλλους ως ρεαλιστική. Στην οικονομία δηλώνει ο παδός του σκανδιναβικού μοντέλου οικονομίας, κάτι που εξήγησε στις τομές τα γεγονότα στο χρήσανθο Golden TV Boy Τσουρούλη. Επομένως, ο Guess Who's Back Μαλάς έχει και τα τρία πολύ ψηλά απαιτούμενα προσόντα για να κατέλθει σαν υποψήφιος της Προεδρίας. Με σλόγγαν που θα μπορούσε να έλεγε ο Gerald Butler στους 300, «Ερχόμαστε και είμαστε χιλιάδες», έχει πάρει θέση μάχης για απόκτηση του προεδρικού θρόνου ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Κατόχων Τραπεζικών Αξιογράφων, πρώην επαρχιακός Λεμεσού του DC, Φίβος Μαυροβουνιώτης. Σύμφωνα με το βιογραφικό σημείωμά του στη σελίδα του στο Facebook, ο Φίβος Μαυροβουνιώτης γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λεμεσό, είναι νυμφευμένος με τη γιώτα, το γένος Γαβριλίδη και έχει 3 παιδιά. Είναι διπλωματούχος Λονδίνου, στον κλάδο Διεύθυνση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ο Φίβος είναι, πάντα σύμφωνα με τη σελίδα του στο Facebook, ένας αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας και εκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας Φίβος Μαυροβουνιώτης Insurance Agents and Consultants Limited, ως επίσης και διευθύνων σύμβουλος του Αθλητικού Κέντρου Μαυροβουνιώτης Fitness and Health Center με ειδικότητα στο άθλημα του καράτε. Ο Φίβος βασικά είναι ασφαλιστής καρατίστας. Είναι ασφαλίστας. Oh my god. Λοιπόν, η σελίδα του δεν αναφέρει την ηλικία του. Είναι διπλωματούχος κάτοχος Μαύρη Ζώνη 5 Dan του Japan Karate Association, διπλωματούχος της μόνης αναγνωρισμένης από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Karate WKF Μαύρη Ζώνη 5 Dan και κάτοχος Μαύρη Ζώνη 7 Dan από το Dynamic Shotokan Karate Do International. Ο Φίβος Μαυροβουνιώτης κατέχει βαθιές γνώσεις στα πολιτικά δρόμενα της Κύπρου. Έτσι λέει το βιογραφικό του. Στην προσπάθεια δικαίωσης των παθόντων από την οικονομική κρίση δίνει το παρόν του τώρα σαν ανεξάρτητος υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μάλιστα. Η ευαισθησία σας, Φίβε, για το κοινό καλό και για την υπεράσπιση των αντικειμένων του τόπου συγκινεί μας. Thank you, αλλά αν ήταν ανάγκη να κάνεις τόσο κόβο για να βάλεις υποψηφιότητα, θα προτιμούσαμε να σε θεωρούσαμε να δένεις κάποιος στον τόσο. Συμφωνείς, Ανδρέα μου? Έχει κάμπος τους να δέρει η αλήθεια. Wax on, wax off. Το κάνεις? Όχι. Εντάξει. Ο αγωνιστής Μιχάλης Μινά είναι μεγάλο κεφάλαιο. Η Οργάνωση Αγωνιστών Δικαιοσύνης, ΟΑΔ, στηρίζει την υποψηφιότητα του Μιχάλη Μινά για τις προεδρικές εκλογές του 2018. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που δημοσίευσε το ΚΙΠΕ, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΑΔ, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την κρίσιμη κατάσταση που διέρχεται ο απλός Κύπριος πολίτης και έχοντας σαν γνώμονα το γεγονός ότι ο παλαιοκομματισμός διέρεσε διαιρεί και όλοι είναι συνυπεύθυνοι και συναυτουργοί στην οικονομική και κοινωνική εξαντλίωση της Κύπρου και του λαού της, αποφάσισε ομόφωνα όπως εισηγηθεί και στηρίξει τον πρόεδρο της Μιχάλη Μινά ως υποψήφιον πρόεδρο της Δημοκρατίας 2018. Μεγάλα λόγια, Ανδρέα. Ναι, εγώ που τα λέω, εμείς επειδή τα σχόλια. Η αλήθεια είναι ότι έχει το Facebook Live έτσι, α. Οι σελίδες τους στο Facebook μιλούν που μόνες τους.
τα post του τα λένε όλα και διότι τα λόγια είναι περιττά, θα αφήσουμε τις εικόνες να μιλήσουν που μόνες τους. Ή, μάλλον καλύτερα, εμπάτε στη σελίδα του στο Facebook και δείτε. Θα κλείσουμε με τον αγωνιστή Μιχάλη Μινά με τα πιο κάτω του λόγια. Δίνουμε την εναλλακτική, καθαρή, ατόφια επιλογή. Ξέρετε ότι πολεμάμε με αποφασιστικότητα από ιδρύσεώς μας το βρώμικο διεφθαρμένο σύστημα. Το χτυρό σύστημα. Με σλόγγαν αλλαγή, αξιοπιστία, ελπίδα και υποστηριζόμενος που το δίκο, το μισό δίκο, την εδέκτου Σιζόπουλου, την αλληλεγγύη της Θεοχάρους μείον 133 που εφίαζε και την αυτόνομη πλατφόρμα πολιτών, ο Νικόλας με κεφαλαία, a.k.a. Prince, όχι τούτος ρε, ο άλλος, ναι, μπράβο τούτος, έβαλε και αυτός υποψηφιότητα για την Προεδρία. Το website του πάντως είναι το πιο ωραίο μπούλα. Είναι το πιο ωραίο μπούλα, ναι. Το στοίχημα είναι μεγάλο, πρέπει να ιδιάστηκε λίγο ο Νικόλας, διότι σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο Νίκος Αναστασιάδης φέρεται να περνά άνετα στο δεύτερο γύρο των εκλογών, ενώ ο Σταύρος Μαλάς και ο Νικόλας θα δώσουν σκληρή μάχη για να διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση. Επομένως, θα χάσει έναν τεράστια ήττα για το γένος του Παπαδοπούλου. Ναι. Σπούδασε, εννοείται νομικά, εννοείται στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, όπου και αποφύτησε και εργάστηκε, εννοείται, ως δικηγόρος. Είναι παντρεμένος με τη Γιώτα Κυπριανίδου Παπαδοπούλου και είναι πατέρας 4 παιδιών. Κάθε καλό αναθρεμένο παιδί της Λευκωσίας εργάστηκε στο γραφείο του παπά του, Τάσος Παπαδόπουλος και συνεργάτες ως δικηγόρος. Κλέχθηκε πρώτη φορά βουλευτής το 2006 και διατηρεί τη βουλευτική του έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Είναι εννοείται πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όλα αυτά έγιναν διότι ο Νικόλας είναι άξιος και έξυπνος και όχι λόγω του παπά του και της οικονομικής του θέσης. Δούλεψε σκληρά για να φτάσει εκεί που είναι και θα τα κατάφερνε το ίδιο αν είχε άλλη οικογένεια. Δεν μεγάλωσε στα πούπουλα και δεν έχει ελικόπτερο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σαν οικογενειακό κειμήλιο. Καθόλου νεποτισμός, καθόλου. Εξελέγηκε πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος από την 1η Δεκεμβρίου 2013 και εννοείται ήταν ο νεότερος εκ των βουλευτών και ανέλαβε σε ηλικία 36 ετών την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού. Και εννοείται, ήταν ο νεότερος πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που υπήρξε στα ιστορικά δρόμενα του Κυπριακού Κοινοβουλίου. Αυτή πρόεδρος, έναν πιο νέος πρόεδρος που είχε ποτέ η Κύπρος. Έναν κάπως καλόν τούτο, διότι η άλλη υποψήφια είναι σχεδόν συνταξιούχη. Επιπλέον, σκέφτομαι ότι είναι ο μόνος υποψήφιος που αν ήταν στο Tinder, ήταν να είχε κάποιες πιθανότητες να έβρισκε κοπέλες να κάνουν swipe right στη φωτογραφία. Συμπερασματικά, και ο Νικόλας, όπως και οι υπόλοιποι σφεντεριστές, έχουν όλα τα πετούμενα προσόντα με βάση το Σύνταγμα για να είναι υποψήφιοι πρόεδροι. Είδαμε ακόμη 4 υποψηφίους σήμερα. Ελπίζουμε να σας διαφωτίσαμε κάπως. Περιμένουμε με ανυπομονησία να σας μεταφέρουμε στα επόμενα επεισόδια του Political τις διαπλοκές, την πάσα της λάσπης και το ξεκατίνιασμα που θα κάνουν ο ένας του άλλου. Α, επίσης τις χειραψίες που είναι να κάνουν στους καφενέδες για να μαζέψουν ψήφους, διότι ξέρουν ότι που την νεολαία έμπρογεται να μαζέψουν ούτε και μία ψήφο. Εννοείται, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου anyway. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Till next time, may the call be with you.